Κωστής Μοσκόφ. Μιλώντας για την ιστορία, εγώ θα ήθελα να μιλήσω ειδικά για το πρόβλημα του ύφους του ιστοριογραφικού λόγου. Το ύφος με το οποίο γράφεται ο λόγος της ιστορίας. Ύφος του ιστοριογραφικού λόγου και ύφος κάθε επιστημονικού λόγου. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία όταν μιλάμε για την ιστορία, γιατί στην ιστοριογραφία έχουμε το μεγάλο αρχαίο με το βαρύ παρελθόν, τον Θουκυδίδη. Έχουμε τον λόγο του Θουκυδίδη, που είναι ένα παράδειγμα ακριβώς για το πώς ένας λόγος, κυρίως συμβολικός, μπορεί να είναι και ερωτικός. Δηλαδή ένας λόγος όπου οι λέξεις ξεφεύγουν από τη μοναχική δομή τους. Θα λειτουργούν ως νοήματα και μέσα από τις αισθήσεις και θα λειτουργούν καθολικά ερωτικά με τον τρόπο και της επιστήμης και της τέχνης. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι η επιστήμη θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτήν την ανάπηρη λειτουργία που έχει ως σήμερα, που έχει μια λειτουργία καθαρά νοητική και θα αποκτήσει και μια λειτουργία σωματική, όπως είναι η τέχνη. Έτσι, όπως είναι τώρα φτιαγμένος ο επιστημονικός λόγος, ο ιστοριογραφικός λόγος ιδιαίτερα, από τον καιρό του Αριστοτέλη και μετά, λειτουργεί διηστικά, έχοντας χωρίσει το σώμα των λέξεων από την ψυχή των λέξεων. Λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί το εμπόρευμα στον καπιταλισμό, που είναι ένα πράγμα χωρισμένο από τον άνθρωπο. Σκοπός, νομίζω, πάλι αναφερόμενο στον ιστοριογραφικό λόγο, θα είναι να φτιάξουμε τον λόγο αυτόν, όπως και κάθε επιστημονικό λόγο, ως έναν λόγο ερωτικό, καθολικό, κινητοποιητικό, μη διαχωρίζοντας πια τον τρόπο της επιστήμης από τον τρόπο της τέχνης στη γραφή. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μιλώντας ειδικά για την ιστοριογραφία την ελληνική, από μία ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς δομικής εξάρτησης από τον εξωτερικό χώρο. Μια εξάρτηση που ξεκινάει από το πεδίο της οικονομίας, που πρέπει να επαναλάβουμε σε τελευταία μόνο ανάλυση, είναι πάντα καθοριστικό. Αλλά πηγαίνει και στο πεδίο της πολιτικής και στο πεδίο της ιδεολογίας και της αισθητικής. Βλέπουμε πως υπάρχει μια συνολική κατάλυση της ταυτότητάς μας, ακόμα και σε αυτά τα μερικά θέματα της αισθητικής. Ο τρόπος που είναι κτισμένα τα χωριά μας, ο τρόπος που είναι κτισμένα τα σπίτια μας, ο τρόπος που βλέπουμε το ωραίο. Και πρέπει, ακριβώς, μέσα στην ιστοριογραφική διαδικασία, να ξεκινάμε πάντα να βρούμε πού βρίσκεται κρυμμένη αυτή η κυριαρχική αντίθεση, που αλωτριώνει τα πάντα μες στην ελληνική ζωή. Να μείνω σε ένα γεγονός εδώ. Στον τρόπο που η απώλεια της ταυτότητάς μας έχει οδηγήσει στο να μην ξέρουμε, να μην γνωρίζουμε καθόλου μια βασική πραγματικότητα του σώματός μας, της κοινωνίας μας, μέσα στην πορεία του μέχρι τώρα. Είναι η πραγματικότητα της ιδεολογίας του για 2000 χρόνια, η πραγματικότητα της Ορθοδοξίας, που είναι μία δεύτερη μεγάλη παρέμβαση του ελληνισμού μέσα στην συνολική ιστορία, μέσα στη διεθνή ιστορία. Αυτή η αγαπητική βίωση της ζωής, που ξεκινάει από την Ορθοδοξία και που στις μέρες μας τη βρίσκουμε να συντελείται πια, όχι μέσα από αυτό που λέμε τον Λόγο του Θεού, αλλά μέσα από τον Λόγο της Καθολικής Επανάστασης. Για μένα δεν είναι καθόλου περίεργο ότι εκεί που η συνολική Καθολική Επανάσταση έχει πραγματοποιηθεί και εκεί που βρίσκεται πιο μαζικά ριζωμένη, είναι ακριβώς τις χώρες
όπου η Ορθοδοξία ήταν το κύριο βίωμα για εκατοντάδες χρόνια, για χιλιάδες χρόνια του λαού τους. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το όραμα της Καθολικής Επανάστασης, ένα καθολικό όραμα για μια συνολική αλλαγή της ζωής μας, το βλέπουμε να είναι κοινό και στο επαναστατικό κίνημα του σήμερα, που παρόλες τις δυσκολίες της ιστορίας μας, εξακολουθεί να θέλει τη μεγάλη μάζα του λαού μας. Και ήταν και το βασικό βίωμα της παραδοσιακής μας ιδεολογίας, της Ορθοδοξίας. Αυτή η αγαπητική βίωση της ζωής, αυτή η πράξη του άλλου, όπως υπάρχει σήμερα μέσα από τη γνώση που είναι δομημένο το όλο σώμα μας, του τρόπου που είναι δομημένη η κοινωνία μέσα από τις κοινωνικές αντιθέσεις, μέσα από την ταξική της συγκρότηση. Νίκος Ψιρούκης. Το πρόβλημα είναι η ιστορία και η αλήθεια. Η ιστορία είναι η πραγματικότητα, τα πραγματικά φαινόμενα που συντελούνται με χρονική διαδοχή και το κοινωνικό γίγνεσθε. Κατά συνέπεια, είναι μία αυταπόδεικτη αλήθεια και υπάρχει. Ιστορία και αλήθεια δεν βρίσκονται καθόλου σε αντίθεση. Το πρόβλημα είναι ότι η αλήθεια αυτή δεν φανερώνεται στους ανθρώπους από μόνη της. Χρειάζεται να την κατακτήσουν και αυτή η ανάγκη είναι που δημιούργησε και την επιστήμη της ιστορίας ή την ιστοριογραφία όπως τη λέμε. Η ιστοριογραφία επομένως είναι η επιστήμη που συλλαμβάνει, καταγράφει, περιγράφει, ερμηνεύει και ιδιαίτερα, θεωρητικά, επεξεργάζεται το κοινωνικό γίγνεσθε, την ενιαία ροή του κοινωνικού γίγνεσθε. Αλλά και εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά, διότι εκείνο που ενδιέφερε πάντα τους ανθρώπους από την αρχαιότητα, αλλά και παλαιότερα, είναι ποια δύναμη κινεί την κοινωνική εξέλιξη και ποια δύναμη και ποια αιτία είναι που προκαλούν τα κοινωνικά φαινόμενα, όπως είναι η πολιτική, η κοινωνική ζωή, η οικονομική ζωή, η καλλιτεχνική ζωή κτλ. Πάνω στο ερώτημα αυτό το βασικό, δίνοντας ο άνθρωπος απάντηση, δημιούργησε από την αρχαιότητα τρεις βασικές τάσεις για την ερμηνεία της ιστορικής αλήθειας. Είναι πρώτα απ' όλα η πιο παλιά, η θεολογική, παύλα μυθολογική, η οποία δυστυχώς υπερισχύει μέχρι σήμερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει σε θεολογικές ερμηνείες της ζωής τους και του γίγνεσθε τους. Η ιδεαλιστική, η οποία καταλήγει στη θεολογική, και υπάρχει και η υλιστική αντίληψη, εκείνη η οποία ακριβώς παραδέχεται την αυθεντικότητα της αντικειμενικής πραγματικότητας και προσπαθεί να βρει τους νόμους που κινούν την κοινωνία και την οδηγούν σε εξέλιξη. Η τελευταία αυτή κοσμοθεωρητική αντίληψη κατέληξε στον διαλεκτικό υλισμό, ο οποίος είναι αυτός που έδωσε σάρκα και οστά στην επιστήμη της ιστορικής έρευνας. Βέβαια, υπάρχουν πολλές εκδοχές μέχρι σήμερα και πολλές ερμηνείες, αλλά σαν επιστήμη, ο διαλεκτικός υλισμός επιδέχεται την εξέλιξη. Διαρκώς εξελίσσεται ο ίδιος, δεν σταματά ποτέ και διαρκώς ανακαλύπτει και καινούριες αλήθειες της ιστορικής πραγματικότητας.